Μια πόλη προσβάσιμη σε όλους, με δημότες σε κίνηση, χωρίς εμπόδια, είναι ο στόχος της Δημοτικής Αρχής που μέσα από τις δράσεις της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας παρουσίασε μέρος των παρεμβάσεων που δρομολογεί. Έχουμε πάρα πολύ δρόμο να διανύσουμε ακόμα, όμως ήδη αυτό που κάνουμε και συζητάμε στην τεχνική μας υπηρεσία είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόγραμμα, αντίστοιχο του μεγάλου προγράμματος των ασφαλτοστρώσεων, για την αποκατάσταση, αντικατάσταση και βελτίωση των πεζοδρομίων μέσα στην πόλη. Το κλείσιμο της οδού Νικηφόρου Φωκά στο πλαίσιο της ημέρας χωρίς αυτοκίνητο έδωσε στα μέλη του Συλλόγου ΑΕΤΗ Κρήτης την ευκαιρία να επαναλάβουν την ανάγκη βελτίωσης της προσβασιμότητας σε κινητικά αναπήρους. Ο καινούριος σχεδιασμός να γίνει φιλικός για όλους μας, γιατί όλοι έχουμε τα ίσα δικαιώματα, εξίσου απαιτήσεις από τους συμπολίτες μας να μας σέβονται και να τους σεβόμαστε. Στον προμαχώνα Σαν Σαλβαδόρ, στις πορείες Λαβυρίνθου, μαθητές σχολείων και επισκέπτες μπορούν να ενημερωθούν για μια διαφορετική πτυχή στο κεφάλαιο της κινητικότητας. Όπου προσπαθούμε να δείξουμε ότι το χάος και ο λαβύρινθος μιας πόλης έχει να κάνει με το χάος και το λαβύρινθο τον εσωτερικό το δικό μας. Όσο πιο πολύ ερχόμαστε κοντά στο... ακολουθούμε το δρόμο της αυτογνωσίας και καλλιεργούμε την ενσυναίσθηση, τόσο θα λυθούν τα θέματα της ισότιμης προσβασιμότητας και του κυκλοφοριακού προβλήματος. Για τη βιώσιμη αστική κινητικότητα στην πόλη των Χανίων πραγματοποιείται ηλεκτρονική διαβούλευση μέσα από την ιστοσελίδα του Δήμου.